Φίλοι και φίλες του Abola Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Νίκαιας, όπου ο Καραβάς πέτυχε μια ευρεία νίκη με 5-0 κόντρα στον Πυθαγόρα. Μαζί μας έχουμε τον αρχηγό του Καραβά, τον Παναγιώτη Ατματσίδη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μια ευρεία νίκη σήμερα απέναντι κόντρα στον Πυθαγόρα. Έρχεστε όλο πιο κοντά στον στόχο που είναι η παραμονή στη Γάμμα Εθνική. Κάναμε σίγουρα ένα ακόμα βήμα. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε κοντά στο στόχο ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ανατροπές στον ομιλό μας, υπάρχουν ομάδες που κερδίζουν, υπάρχουν ομάδες που παίρνουν βαθμούς έστω και στο τελευταίο λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ακραίος νομίζω κέρδισε το πυλί. Σίγουρα παίζαμε με μια ομάδα η οποία μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά όπως όλες οι ομάδες χρειάζεται προσοχή, σοβαρότητα. Ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε όλη τη βδομάδα, δουλέψαμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου και νομίζω ότι ευτυχήσαμε να σκοράρουμε γρήγορα και τα πράγματα από εκεί και πέρα γίνανε πιο απλά, γιατί διατηρήσαμε τη σοβαρότητά μας σαν ομάδα. Μετά από ένα σημείο και μετά νομίζω το παιχνίδι είχε κρυφθεί, έγινε μια καλή διαχείριση και από εκεί και πέρα κοιτάζουμε τη συνέχεια στην οποία όπως σας είπα ακόμα δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. Βλέποντας και τα σημερινά αποτελέσματα, Παναγιώτη, τι πιστεύεις για τον όμιλο, τι εικόνα έχει σχηματίσει? Βλέπω ότι δεν υπάρχει σίγουρα ακόμα ξεκάθαρα φαβορί για την άνοδο και σίγουρα αν εξαιρέσουμε την ομάδα της Σάμου, η οποία έχει μείνει αρκετά χαμηλά θα έλεγα, όλες οι άλλες οι ομάδες υπάρχουν ακόμα οι αγωνιστικές και οι βαθμοί που θα ψάξουν να βγουν για να παλέψουν για τη σωτηρία. Μία από αυτές τις ομάδες θα πρέπει να είμαστε και εμείς, δεν θα πρέπει να μας ξεγελάει η εικόνα μας είτε στα τελευταία παιχνίδια είτε η βαθμολογία. Ακόμα δεν έχουμε εξασφαλίσει κάτι. Κάνουμε σωστά βήματα προς το στόχο μας και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα τα καταφέρουμε. Στις τρεις αγωνιστικές που έχουν γίνει μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος είστε αίτητοι. Έχετε δύο νίκες εντός έδρας και μία ισοπαλία εκτός έδρας. Είσαι ευχαριστημένος από τα τρία αυτά παιχνίδια από την... Σίγουρα υπάρχει μια... σίγουρα θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει στα λουτρά, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα εκεί ήταν δίκαιο απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι σκληρός και έχει τους ίδιους στόχους μαζί μας. Καταφέραμε να τον κρατήσουμε κάτω από μας και σήμερα ήρθαμε, δείξαμε πως είπα τη σοβαρότητα και κερδίσαμε. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός πόντων που πήραμε. Κοιτάζουμε τη συνέχεια. Τώρα θα ξεκουραστείτε και μετά ακολουθεί ντέρμπι. Σίγουρα. Τώρα προέχει να ξεκουραστούμε. Κάποια παιδιά αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Αυτά θα τα δει το ιατρικό team σε συνεργασία με τους προπονητές και τους γυμναστές. Νομίζω να ηρεμήσουμε λίγο. Να απολαύσουμε λίγο τις όποιες διακοπές μας δώσει το προπονητικό team. Και από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε ένα ντέρμπι. Σαλαμίνας, πρώτα απ' όλα η βαθμολογική του θέση, αλλά και σαν όνομα, σίγουρα είναι ένα δέλεαρτσο να παίξουμε ακόμα καλύτερα εναντίον του και να αποσπάσουμε ένα αποτέλεσμα. Ωραία. Και τι θα ήθελες το δικό σου μήνυμα για τις Άγιες Μέρες που ακολουθούν, του αρχηγού του Καραβά, Παναγιώτη Ατματσίδη, στους φιλάθλους του Καραβά, αλλά και σε όλους? Βασικά εύχομαι σε όλους, αθλητές, ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, δημοσιογράφους κτλ. Υγεία. Καταλαβαίνουμε όλοι εν μέσω πανδημίας ότι είναι το υπέρτατο αγαθό. Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε στους ανθρώπους που είναι γύρω και κοντά από την ομάδα, ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μαζί με τους προπονητές μας και τη διοίκηση, ώστε να καταφέρουμε το στόχο μας. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Η ομάδα μας έχει αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα είχε πριν και με κάνει και αισιοδοξό πάρα πολύ. Ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστώ.